5 ροφήματα που καίνε λίπος και βοηθάνε και στο κρυολόγημα, έτσι ώστε φέτος να μην αρρωστήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο, το οποίο είναι το ροφηματάκι που φτιάχνουμε κατά του κρυολογήματος. Οπότε παίρνουμε νεράκι, θα βάλουμε μέσα ginger, θα βάλουμε μέσα κανέλα, θα βάλουμε κουρκουμά, θα βάλουμε λεμόνι, θα βάλουμε μαύρο πιπέρι για να ενεργοποιηθεί, έτσι. Για να ενεργοποιήσει όλες τις άλλες ουσίες και μπαχαρικά. Και θα το πίνουμε αυτό κάθε πρωί μετά το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Είναι απίστευτο, μπουστάρει το ανασωπητικό, αντιοξειδωτική δράση και είναι το ιδανικό ρόφημα για το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ο καφές ο σκέτος. Τώρα, καφές σκέτος, εξαιρετική επιλογή. Δεν μπορώ να βλέπω να βάζετε κρέμες και ζάχαρες στους καφέδες σας. Είναι ντροπή. Αυτό που κάνει ο καφές, πέρα από το ότι σκοτώνει την πείνα, μπουστάρει το μεταβολισμό, σε ξυπνάει, σε κάνει πιο παραγωγικό, δουλεύει με τη διαλυματική. Δεν τρως πρωινό, μπαμ, κατεβάζει ένα καφέ σκέτο. Επίσης, ο καφές μπουστάρει και το ανασωπητικό. Εντάξει, και είναι και ένα δυνατό παυσίπονο. Πολλά παυσίπονα επί έξω έχουν καφέιν. Δεν έχει ο καφές. Όποτε θα πεινά, θα κατεβάζει ένα καφέ σκέτο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το ξινόνερο. Το ξινόνερο είναι μια εξαιρετική επιλογή επίσης. Μηδέν θερμίδες. Έχει μπουρμπουλήθρες, το κάνει πιο φαν. Μπορούμε να βάλουμε 4 σταγόνες λεμονάκι μέσα για να έχουμε και τις λιποδιαλυτικές ιδιότητες του λεμονιού. Και με παγάκια είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να πίνεις. Μετά, άλλη επιλογή είναι η Coca-Cola Zero. Μηδέν θερμίδες. Δεν ζάχαρη. Coca-Cola Zero. Εξαιρετική επιλογή να το πίνουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και ένα τελευταίο είναι το λιποδιαλυτικό ρόφημα που πίνουμε το πρωί. Στο οποίο βάζουμε κανέλα, 4 σταγόνες λεμόνι, μια πρέζα κούρκουμα. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο αλατάκι ψεύτικο. Και έχουμε το λιποδιαλυτικό μας ρόφημα. Κλακ, 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 το ανακατεύουμε, το κατεβάζουμε. Και έχει πέσει το ζάχαρο, έχει ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός. Έχουμε ενυδατωθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ημέρα. Οπότε ξεκινάς, ξυπνάς, λιποδιαλυτικό ρόφημα. Μετά ρόφημα κατά του κρυολογήματος. Μετά καφέ σκέτος. Μετά ξινό νερό Coca-Cola. Εντάξει, μέχρι να έρθει η ώρα να σπάσει την νηστεία και εκεί σπάσει την νηστεία. Αυτά είναι τα 5 φαγητά κατά του κρυολογήματος. Δεν αρρωσταίνεις, πουστάρεις το μεταβολισμό σου και δίνεις πόνο. Για περισσότερα, για να δεις πώς εξαφάνισα 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες με 0 πείνα, 0 στερήσεις, πάρε το προφίλ μου, πάρε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά με το καλό.